επίσκεψη και περιοδεία στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία, στην κεντρική και νότια Κέρκυρα, από το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ερώτηση Μπιάκη προς τους αρμόδιους υπουργούς για τις γερασμένες υποδομές της Κέρκυρας που έχουν καταστραφεί μετά τη θεομηνία. Ποιο το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα? Ιδρέου, επεμβήκαμε από την πρώτη στιγμή στις πληγήσεις περιοχές. Επιστρατεύσαμε μέχρι στρατό και ναυτικό. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, σύσταση 2 κλιμακίων για καταγραφή ζημιών. Ένα για 20 συσκευές και ένα για δημοτικές υποδομές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start ξεκινά μόλις τώρα και θα είμαστε για μία ώρα μαζί στην ροή των ειδήσεων, καταγράφοντας όλα εκείνα τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία σήμερα. Σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο, ζυμώσεις, αλλά στην Κέρκυρα έχουμε τον θρήνο και την καταστροφή από τα καιρικά φαινόμενα της περασμένης Πέμπτης. Σήμερα έχουμε διευκρινήσεις, έχουμε περιγραφές ενεργειών και κινήσεων από τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Η Μερόπη Ιδρέου, η Δήμαρχος Κερκυραίων και Διαποντίων, λέει ότι κλιμάκια του Δήμου κινούνται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η απογραφή και καταγραφή των ζημιών με στόχο τις αποζημιώσεις, από την άλλη η θεραπεία και η παρέμβαση όπου είναι αυτό δυνατό να γίνει. Πάμε να δούμε περισσότερα στο βίντεο. Πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες ότι θα υπάρξει άλλο κλιμάκιο που θα καταγράφει τις καταστροφές σε 20 συσκευές και σε σπίτια, που θα είναι από τη Διεύθυνση Οικονομικών, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Δήμου μας, όπου κατόπιν των τηλεφωνημάτων και των αιτημάτων που έχουν γίνει από δημότες στο 15601, ένα-ένα τα αιτήματα με τα έγγραφα που περιέχουν θα γίνεται από το κλιμάκιο αυτό επιτόπου αυτοψία, θα διαπιστώνονται οι ζημίες αυτές και μετά ο φάκελος αυτός θα αποστέλλεται προς το αρμόδιο Υπουργείο για να μπορεί να μας εγκρίνει τις αποζημιώσεις των συμπολιτών μας. Αυτό είναι ο ένας δρόμος που αφορά, όπως είπαμε, τις ιδιωτικές φθορές σε 20 συσκευές και σε οικίες. Ο άλλος δρόμος που αφορά τις δημοτικές υποδομές είναι από κλιμάκιο που έχουμε συστήσει από μηχανικούς του Δήμου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολεοδομίας, όπου θα πηγαίνουν επιτόπου στις πληγήσεις περιοχές για να κάνουν λεπτομερή καταγραφή και αποτίμηση, ώστε να έχουμε και ένα κόστος, ένα μέγεθος δαπάνης, προϋπολογισμού δαπάνης, για το τι χρήματα χρειαζόμαστε, γιατί θα πρέπει αυτή τη χρηματοδότηση στην έκτακτη και την αναγκαία να την αιτηθούμε στα συναρμόδια Υπουργεία για έγκριση. Επίσης, επειδή όπως σας είπα, σε κάποιες περιοχές μας προβληματίζει η σύσταση των εδαφών, η κινητικότητα των εδαφών που προκλήθηκε από τα τεράστια και έκτακτα καιρικά αυτά φαινόμενα, θα κάνουμε επιστολή. Εγώ προσωπικά αποστέλνω επιστολή και στο Ινστιτούτο Γεωφυσικών Ερευνών, αλλά και στο αρμόδιο κλιμάκιο φυσικών καταστροφών, ώστε να έρθουν και ειδικοί, εξειδικευμένοι μηχανικοί, γεωλόγοι και άλλων ειδικοτήτων με εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να βγει ένα πόρισμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες πλαγιές στις συγκεκριμένες δημοτικές και τοπικές κοινότητες. Επίσης, σε επικοινωνία που είχα και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, του Τμήματος Κέρκυρας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Μεταλλινό, επειδή υπάρχει μητρό στο τεχνικό μας επιμελητήριο με μηχανικούς που είναι εξειδικευμένοι προς τις φυσικές καταστροφές και σε τέτοιου είδους κρίσεις, θα έρθουν και αυτοί οι μηχανικοί, αποδέχθησαν με τα χαράς και τους ευχαριστούμε, κατόπιν αιτήματός μας, να έρθουν να συνδράμουν τα κλιμάκια και τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να έχουμε και από εκεί τη γνώμη τους, την άποψή τους, τη συμβουλή τους και την καθοδήγησή τους για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια τέτοια πολύ ιδιαίτερα σημεία, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες και απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, για να μην ξαναβρίσκουμε πάλι μπροστά μας τέτοια εκτεταμένης κλίμακας και καταστροφικά φαινόμενα. Μέχρι τώρα στο 15601 έχουμε 60 κλίσεις. Αυτό βέβαια θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος του μήνα και όσο χρειαστεί, και το πρωί και το απόγευμα, ώστε να δίνουν συμβουλές το τμήμα του Δήμου που ασχολείται με αυτό,
δίνει συμβουλές πώς θα πρέπει να κινηθούν οι δημότες μας όσον αφορά και τη συμπλήρωση του φακέλου με τα αιτήματα για να αποζημιωθούν, αλλά και αν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω φιλοξενίας, γιατί από την πρώτη βραδιά της καταστροφής φιλοξενούνται κάποιες οικογένειες με μέρημνα και με την φροντίδα του Δήμου σε ξενοδοχεία της πόλης μας. Επίσης, καταγράφουμε και αιτήματα για σίτηση ή για είδη πρώτης ανάγκης, όπου και εκεί όπου μας ζητήθηκε η συνδρομή και για σίτηση μαθητών από τα σχολεία, καθηγητών, οικογενειών, ανθρώπων που είχαν ανάγκη, ακόμα και τα συνεργεία μας, ακόμα και οι εθελοντές που ήρθαν πρόσκοποι, οι ναύτες, στρατιώτες, όλοι υπό τη μέρημνα και τη φροντίδα του Δήμου, που τους αναγνωρίζουμε ουσιαστικά και ηθικά τη στήριξη που μας παρέχουν. Όλα αυτά γίνονται με φροντίδα του Δήμου και μπορεί να υπάρξουν και τέτοια αιτήματα όσον αφορά είδη πρώτης ανάγκης ή τρόφιμα, όπου ο Δήμος ανταποκρίνεται άμεσα και σε αυτά όπως έχει καθήκον και υποχρέωση. Κυρίες και κύριοι, είναι η Ρολέλα μαζί μου, καθώς πριν από λίγο, πριν από περίπου μισή ώρα, καλησπέρα Ρο, έγινε γνωστό ότι στην Κέρκυρα θα έρθει εκτός απρόοπτου. Συγκλονιστικού απρόοπτου. Έτσι, ναι, συγκλονιστικού απρόοπτου, ένα κυβερνητικό κλιπάκιο υπό τον κύριο Στυλιανίδη, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Και τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, Τετάρτη. Ναι. Το ανακοίνωσε ο κύριος Δένδιας. Όχι. Μα τώρα τι είναι αυτά που κάνεις. Γλώσσα λανθάνουσα, αλήθεια λέγει. Γιατί την θα γίνει υπουργός εξωτερικών ο κ. Στυλιανίδης. Κοίταξε, κάλεσε τους θεσμικούς παράγοντες της Κέρκυρας να του περιγράψουν τα προβλήματα, γιατί θέλει να είναι αρρωγός τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. Ναι. Υπό αυτή την έννοια σκέφτηκα ότι ο κ. Δένδιας. Όχι, ο κ. Γκίκας κάνει αυτές τις ανακοινώσεις ως άλλος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτές τις ανακοινώσεις κάνει ο κύριος Γκίκας. Ο κύριος Γκίκας, μάλιστα. Εδώ για το Super Puma τσακωνόμασταν, ποιος το έστειλε. Λοιπόν, παγώστε λίγο αυτό το πλάνο. Παγώστε την ώρα που μιλάμε με την Ηρώ, αυτό το πλάνο της ντροπής. Εγώ περίμενα σήμερα, Ηρώ, να σου πω την αλήθεια, μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή η πολυθρύλητη κυρία Μενδώνη. Γιατί δεν θα βγάλει ανακοίνωση για το τείχος στον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο. Όχι, αλλά εδώ μία ανακοίνωση και να λέει το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ενημερωθεί για την καταστροφή στο αρχιτεκτονικό αυτό μνημείο της Κέρκυρας. Και επομένως έχει δώσει εντολή το Α, Β, Γ, Δ, όχι τίποτα άλλο, για να νιώσουμε κι εμείς οι ηθαγενείς ότι υπάρχει αντίληψη και επιμέλεια στο κράτος. Ότι υπάρχει μια κυβέρνηση πράγματι. Εγώ περίμενα λοιπόν και την πρόεδρο του ΕΟΤ, τη συμπολίτησά μας, την κυρία Κεριακού, η οποία μπορεί να μην είναι καθήλυνη υπεύθυνη για οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα που συζητάμε, να πει σε μια ανακοίνωση ότι είμαι εδώ, στον τόπο μου έχουν συμβεί καταστροφές. Θα συμβάλλω κι εγώ όσο μπορώ από την πλευρά μου, ώστε να επισπευθούν οι διαδικασίες. Γιατί είχε σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί, διότι έπρεπε να απαντήσει. Κοίταξε. Στον Αθηναϊκό τύπο. Ο απάντηση έγραψε, και καλά έκανε. Απάντηση και καλά έκανε. Στη ζωή της. Σε αυτό μαζί της είμαι και πολύ καλά έκανε, γιατί υπάρχουν και όρια. Όμως, εδώ μιλάμε για μια καταστροφή που έχει υποστεί το νησί στη Μέση και Νότια Κέρκυρα. Δεν μπορεί όλοι να λέμε έλκει την καταγωγή του ή της. Και όταν υπάρχουν τα δύσκολα μακριά, τώρα τι φέρνουν, όλοι τους. Την Τετάρτη στις βαλίτσες τους, οι δύο υπουργοί είναι το θέμα. Τι θα αφήσουν. Διότι μέρα με τη μέρα, έτσι, και εσύ και εγώ και όλη η συντακτική ομάδα του ΣΤΑΠ καταγράφει τεράστιες καταστροφές. Ακριβώς. Δηλαδή μιλάμε για το μέγεθος τώρα το βλέπουμε. Ακριβώς. Μιλάμε για μεγάλες περιουσίες, οι οποίες χάθηκαν, βυθίστηκαν, βρίσκονται σε αγωνία. Και θα δούμε σχετικό ρεπορτάζ και στο δελτίο συνέχεια. Αμέσως μετά από σένα θα δούμε μια πολύ γνωστή επιχείρηση, εικόνες, την Κορέξπο, όπου εκεί ο κύριος Παντής. Εγώ τα έχασα σε πραγματικά. Σε απόλυτη απόγνωση ακριβώς. Εγώ τα έχασα όταν το πρωί είδα τις εικόνες. Σε απόλυτη απόγνωση. Τα έχασα και λέω ποιος και πώς θα αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους. Πόσος χρόνος θα περάσει για να φτάσουν στην προ-κακοκαιρίας κατάσταση. Και όταν μιλάμε για εμπόριο και για ενεργές επιχειρήσεις, μιλάμε για επιταγές οι οποίες τρέχουν. Ακριβώς. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να περιμένουν. Και στον ποταμό επιχειρήσεις έχουν υπόστη σοβαρές ζημίες. Και στο Τρίκλινο επίσης. Και στα Μωραΐτικα και στη Μεσογείο δεν είναι μία και δύο, είναι τα νοικοκυριά. Νοικοκυριά που μπορεί να έχουν πρόβλημα σε ψυγεία, σε κουζίνες, μπορεί να ακούγεται απλό. Δεν είναι. Δεν έχουν όλοι χιλιάρικα για να αντικαταστήσουν όλες αυτές τις συσκευές. Και περιμένω να δω ποιος και πότε θα ανακοινώσει τι. Ωραία, κηρυχθήκαμε σε κατάσταση κρατικής ανάγκης. Χρηματοδοτήσει άμεσα. Λέει ο κόσμος, δεν μας φτάνει η συμφορά μας. Πρέπει να μαζεύουμε και δικαιολογητικά. Απλουστεύστε λίγο τη διαδικασία. Δεν εννοώ όλοι ανεξαιρέτως να αποζημιωθούν. Να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας, αλλά. Μην ζητάμε 100 πράγματα τώρα από τον Κοσμάκη, ο οποίος υποφέρει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να πάρετε μια εικόνα καταστροφής. Η κάμερα του ΣΤΑΡ πήγε σε μια από τις πολύ γνωστές εμπορικές επιχειρήσεις της Κέρκυρας, στην Κορέξπο.
Δεν θα σας πω περισσότερα. Πραγματικά με δέος θα παρακολουθήσετε τις εικόνες οι οποίες ακολουθούν. Κλειστό είναι σήμερα καθώς και τις επόμενες ημέρες στο εμπορικό κέντρο Corexpo, καθώς πραγματοποιούνται εργασίες για την αποκατάσταση του χώρου μετά την πρόσφατη σφοδρή νεροποντή, η οποία προκάλεσε υπερχείληση του ρέματος της Καβαλάρενας, από την οποία πλημμύρισε το εμπορικό κέντρο, προκαλώντας ζημιές στα εμπορεύματα πολλών χιλιάδων ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του εμπορικού κέντρου μίλησε στο Start, ζητώντας μεταξύ άλλων να επισπευθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι την οικονομική αποζημίωση. Μεγάλη νεροποντή που έριξε την περασμένη Τετάρτη. Το νερό μέσα στο κατάστημα θα το δείτε και μετά. Έφτασε περίπου στο ύψος του 35 με 40 εκατοστά. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα εμπορεύματα είναι όλα σχεδόν άχρηστα. Και η αιτία η οποία μπήκε το νερό είναι το ρέμα, το οποίο είναι ακαθάριστο. Θέλω σας παρακαλώ να πάρετε και πλάνα από εκεί. Είναι φραγμένες οι εκβολές. Κάποιοι άλλοι πιο πέρα το έχουν στενέψει για κάποιους λόγους. Δεν είδα καμία υπηρεσία να έρθει, ούτε να ενδιαφερθεί. Μάθαμε προχθές επίσης ότι την Παρασκευή αναμένεται πάλι ίδια καιρικά φαινόμενα. Πάλι δεν είδα κανέναν να έρθει να δει, να ενδιαφερθεί τι έγινε και για τον λόγο που έγινε. Από την άλλη θέλω να πω ότι όλοι οι πολίτες όπως και εγώ πληρώνουμε δυσβάστακτα δημοτικά τέλη. Εγώ πληρώνω 350 με 400 ευρώ το μήνα, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Πού είναι ο Δήμος, η Πολιτεία και όλοι αυτοί που εμείς τόσα χρόνια πληρώνουμε να φτιάξουν και να επιμεληθούν τέλος πάντων την ασφαλειά μας. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί μας πρόχνουν όλοι και ρωτάνε κάθε φορά ασφάλεια έχεις. Γιατί να έχω ασφάλεια, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς το κράτος δεν έπρεπε να μου έχετε ασφάλεια. Πρέπει δηλαδή να τα πληρώνω αλλού. Κάτι που εσείς δεν μπορείτε να μας προσφέρετε. Τότε μη ζητάτε. Έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εσείς και εμείς από το κανάλι να τα μεταφέρετε, να γίνουν γρήγορα οι αποτιμήσεις, να δοθούν γρήγορα οι αποζημιώσεις στους επιχειρηματίες και να μπορούμε να συνεχίσουμε. Η εικόνα της καταστροφής που προκάλεσε η θεομηνία στο εμπορικό κέντρο της Corexpo είναι χαρακτηριστική. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα σπίτια που υπέστησαν τεράστιες καταστροφές από την υπερχείληση του ρέματος Καβαλάρενα είναι και το εμπορικό κέντρο της Corexpo. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, οι ζημιές είναι αρκετά μεγάλες και μάλιστα σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Από την υπερχείληση του ρέματος της Καβαλάρενας επλήγησαν επίσης και άλλα σπίτια καθώς και επιχειρήσεις. Τώρα από την άλλη προσπαθούμε να βρούμε μια βοήθεια από άλλες υπηρεσίες. Παραδείγματος χάρη θα πάμε λίγο προς τα εκεί, θα δούμε περίπου 10 στρέμματα γεμάτα στη λάσπη. Ψάχνουμε να βρούμε μια δημόσια υπηρεσία, δεν ξέρω αν λέγεται πυροσβεστική, αν λέγεται τέρμα, τι λέγεται, να μας βγάλει τη λάσπη. Αν θα βρέξει λίγο θα ξαναπούν τα νερά μέσα. Εγώ δεν μπορώ να βγάλω τη λάσπη. Παραδείγματος χάρη. Έτσι. Δεν ξέρω πού πρέπει να απευθυνθούμε. Κοιτάξτε, με ένα πρόχειρο προϋπολογισμό πιστεύουμε ότι είναι περίπου 200.000 είναι. Ναι. Είναι το κατάστημα, θα το δείτε βέβαια, θα σας δείξω και πλάνα. Είναι 3.000 τετραγωνικά. Έτσι. Υπάρχουν ακριβά εμπορεύματα,
ας πούμε, ένα πλυντήριο όπως ξέρετε έχει 200-300 ευρώ. Όταν μέσα έχει 50 πλυντήρια, μάνι-μάνι, έτσι, υπάρχουν σόμπες μεγάλες, θερματικά, πάρα πολλά ηλεκτρικά, έτσι. Το μαγαζί είναι γεμάτο από εμπορεύματα, οπότε είναι, και μήπως είναι και παραπάνω η ζημιά, έτσι. Τώρα εντάξει, θα κάνουμε αποτίμηση, ξεκινήσαμε τώρα από χτες, σιγά σιγά να αδειάζουμε και θα δούμε τελικά που είναι το κόστος της ζημιάς. Βρισκόμαστε τώρα στο ρέμα της Καβαλάρενας που λέγαμε, μπορείτε και εσείς να δείτε ότι είναι γεμάτο πέτρες, στο βάθος του ήδη έχει στενέψει η εκβολή του και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και όλοι οι επιχειρήσεις και τα επόμενα σπίτια εφόσον το νερό δεν μπορούσε από κάπου να βγει. Άντε να απαντήσει σε αυτόν τον επαγγελματία, ο οποίος λέει: γιατί πρέπει να έχω ασφάλεια? Αυτό το κράτος, η αυτοδιοίκηση, η επιμέλεια του κοινωνικού μας χώρου δεν πρέπει να υπάρχει ως αυτονόητη δράση, ενέργεια και δεδομένο και οργάνωση ζωής? Προφανώς. Η Δώρα Σπρέα μαζί μου, γιατί κυρίες και κύριοι, η περίφημη αυτή πανδημία καλά κρατεί, μας απειλεί. Καλησπέρα, Δώρα. Καλησπέρα, Σπέρα. Μια τεράστια διάσταση προσωπικότητα, ο Κόλιν Πάουελ, πέθανε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από επιπλοκές του κορονοϊού. Τι θέλω να πω, ότι ένας άνθρωπος που είναι ήρωας για τους Αμερικανούς, που φαντάζομαι και όλοι φανταζόμαστε θα έτυχε της μέγιστης δυνατής φροντίδας, δεν κατάφερε αυτός ο άνθρωπος να επιβιώσει λόγω των επιπλοκών του κορονοϊού. Το λέω αυτό διότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι με μια βελτηρία αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα οποία μας αφορούν και τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά. Πάμε λοιπόν να μας πεις τα δεδομένα της σημερινής ημέρας. Εμείς από τη σειρά μας, με τη σειρά μας ως δημοσιογράφοι, έχουμε συνηθίσει να καταγράφουμε αυτή τη μακάβρια εισρωή στοιχείων που αφορά νεκρούς συμπολίτες μας. Να πούμε λοιπόν ότι στην Κέρκυρα σήμερα έχουμε καταγεγραμμένα 27 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, ενώ χτες ήταν μόλις 7. Στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων νοσηλεύονται λιγότεροι σήμερα. Ασθενείς είναι μόλις 5 σε σχέση με τους αριθμούς των προηγούμενων ημερών. Ενώ στη ΜΕΘ νοσηλεύονται πια 3 ασθενείς διασωληνωμένοι, ενώ χθες ήταν 2. Επίσης, στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου καταγράφονται 12 νέα κρούσματα. Στη Λευκάδα 11, αρκετά αυξημένα. Είναι σημαντικό το νούμερο, δεν αμεληταίο σαν μέγεθος και με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα του νησιού. Φυσικά. Και ομοίως στη Λευκάδα έχουμε αυξημένα κρούσματα, 11, στην Κεφαλονιά 3. Όσον αφορά στην περιφέρεια Ηπείρου, τα κρούσματα είναι πια 43 στα Γιάννενα, 28 χθες. Στην Άρτα 7, που χθες ήταν μηδενικός ο αριθμός. Στην Πρέβεζα 2, στη Θεσπρωτεία 1. Τώρα, όσον αφορά τα πανελλαδικά στοιχεία. Ναι. Έχουμε 3.164 νέα κρούσματα, σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με χθες. Επίσης, οι νέοι θάνατοι είναι 43, όταν χθες ήταν 27. Ναι, η λίστα είναι μακάβρια. Και οι διασωληνωμένοι είναι 347. Βέβαια. Αυτά τα νούμερα θα προσέξουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δώρα. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο διάλειμμα, στο πρώτο στήρωση του Δελτίου. Αμέσως μετά θα έχουμε δυνατότητα να δούμε πολλά ακόμη ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές στην Κέρκυρα. Σημειώστε ότι σήμερα στην Κέρκυρα βρέθηκε ένα κλιμάκιο πολύ γνωστών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Περιηγήθηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, εκεί που είχαμε ζημίες και καταστροφές. Έχουν μιλήσει και στην κάμερα του ΣΤΡΑΤ. Του ΣΤΑΡΤ. Σας λέω μόνο ότι απόψε το βράδυ στις 10 στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Θα είναι ο πρώην υπουργός, ένα πολύ γνωστό και προβεβλημένο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στο σταθμό μας, στο στούντιό μας, ο κύριος Νίκος Παπάς. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με 2 καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Φόρα τα καλά σου και τα χρυσά δικά σου. Πάμε για κρυτάκι στο φίλο του Κωστάκη. Το
κύριο Φουστανάκη, βαμμένο το κυλάκι. Είστε και Παναγιά μου, η νύχτα είναι δικιά μου. Το μάγαζι θα κλείσω και έξω θα το ρίξω. Μπουζούκια και κλαρίνα, γεια σου και καρδερίνα. Φόρα τα καλά σου και τα μεταξωτά σου. Με γούστο και με χάρη, πάμε στο Θεοχάρη. Γέρνα Κωστά, γέρνα, θα τρελαθώ. Η μουσική στο τέρμα για να τη βρω. Πάρε κι όσα θέλεις, πάρε, πληρώνω εγώ. Σκέφτεστε θέρμανση με το εξοικονομώ αυτονομώ? Επιλέξτε τον ηγέτη στις αντλίες θερμότητας. Daikinal Therma. Η έξυπνη επιλογή. Μέγιστη οικονομία, αθόρυβη λειτουργία και τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Daikin. Παγκόσμιος ηγέτης στο ιδανικό κλίμα. Πιστοποιημένος συνεργάτης Daikin στην Κέρκυρα, Ζυγός Αβετέ. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 41 Σολάρι. Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Λέμε όχι στην αλόγιστη κατανάλωση και την άσκοπη χρήση. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Κέρκυρας, στο πλευρό του πολίτη, εργάζεται για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μπες τώρα στο dea.pavlacare.gr, κάνε εγγραφή και απέκτησε άμεση πρόσβαση σε ό,τι αφορά την υδροδότηση και του λογαριασμού σου. Ενημερώσου με email ή SMS και πλήρωσε ηλεκτρονικά με κάρτα. Εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια. Επιπλέον, τώρα η ΔΕΙΑ παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών με εξόφληση έως και 48 δόσεις. ΔΕΙΑ και πολίτες της Κέρκυρας. Δίνουμε τα χέρια και προχωράμε μαζί για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής μας. Η ΕΚΟ ανεβάζει την εξοικονόμηση και τη ζεστασιά σε κάθε σπίτι, προσφέροντας πετρέλαιο θέρμανσης με έκπτωση 5% και 12 άτοκες δόσεις. Καλέστε στο 18198. ΕΚΟ. startmediacorfu.gr για πλήρη και άμεση ενημέρωση. Τώρα και στην απολύμανση, οι κορυφαίες λύσεις είναι Kärcher. Απαλλαχθείτε από τα βακτήρια και τους ιούς συμπεριλαμβανομένου του νέου κορονοϊού με τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις. Απόλυτη υγιεινή με μηχανήματα καθαρισμού για το σπίτι και τους χώρους εργασίας. Καθαριστές αέρα, ατμοκαθαριστές, πλυστικά, μηχανές καθαρισμού δαπέδων, απολυματικά, χημικά πιστοποιημένα. Είναι μερικές από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους απολύμανσης και προστασίας που προτείνει η Kärcher. Kärcher Center, Κουρτέσης Χαρδακάρης. Τρία γεφύρια, Κέρκυρα. Γιατί με την Kärcher νιώθεις και είσαι ασφαλής. Το πολυκατάστημα Kärcher Store στην Κορέξπο θα παραμείνει κλειστό λόγω πλημμύρας. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας μέσω του site μας www.kerkerastores.gr ή στα τηλέφωνα 26610-23444 και 26610-43544. Ζητάμε την κατανόησή σας. Lord Travel και Kalami Travel οργανώνουν εξαήμερη οδική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και τα Πριγκυπονήσια. 7 με 12 Νοεμβρίου. Αγία Σοφία, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Μπλε Τζαμί, Στέρνα, Βόσπορο, Πρίγκιπος. Lord Travel και Kalami Travel μαζί. Εγγύηση, η εμπειρία μας, η συνέπειά μας και η φροντίδα μας. Ταξιδεύουμε με όλα τα μέτρα προφύλαξης από την πανδημία. Συνεχίζουμε τη ζωή. Προσέχουμε και μένουμε ασφαλείς. Νέα εβδομάδα μεγάλων προσφορών στα ΣΥΝΚΑ. Από 14 έως 19 Οκτωβρίου θα βρεις όλα τα ζεύα χαρτιά υγείας στη μισή τιμή. Όλα τα Tena Lady, Tena Men και Tena Punch πάνε σακράτειας 50% φθηνότερα. Όλη η σειρά περιποίησης μαλλιών Pantene, Sios και Head & Shoulders στη μισή τιμή. Μαζί κερδίζουμε περισσότερο. ΣΥΝΚΑ. Εμπόριο Τζέκας. Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Από τα φυσικά δομικά και αδρανή μέχρι βότσαλα, πέτρες, τούβλα και φυσικά πετρώματα. Μπαρμπεκιού, φούρνους και τζάκια. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς κτημάτων. Αγοράζουμε λεόδεντρα και άλλα δέντρα 100 ευρώ το κομμάτι. Πώληση καυσόξυλων ελιάς για τζάκια, ξυλόσομπες και κάρβουνα. Εμπόριο Τζέκας. Με απίστευτα χαμηλές τιμές. Στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, θέση γιατρώνες. Τηλέφωνο 6985-642071. Τα οπτικά σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη σας θα χαρακτηρίζουν στο εξής τις 5 κατηγορίες περιεχομένου.
Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του το γράμμα K σημαίνει κατάλληλο για όλους. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 8 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 12 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 16 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Το σύμβολο που έχει στο κέντρο του τον αριθμό 18 σημαίνει κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, η ειδική επιμέρους σήμανση θα προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του τηλεοπτικού προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στη δεύτερη νότα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μιας ειδησιογραφίας που είναι λίγο πολύ μονοθεματική, διότι η Κέρκυρα μετράει τις πληγές της ή τουλάχιστον προσπαθεί να γιατρέψει τις πληγές της με τεράστια ερωτηματικά για τις επόμενες μέρες. Ο τρόπος, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ο χρόνος που είναι ένα κρίσιμο μέγεθος και για τις αποζημιώσεις αλλά και για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων διαπιστώθηκαν από τους ελεκτικούς μηχανισμούς της αυτοδιοίκησης για αυτά τα οποία οδήγησαν στα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα της περασμένης Πέμπτης. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα ρεπορτάζ από την επίσκεψη σήμερα δύο κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πολύ γνωστός ο πρώην υπουργός, ο Νίκος Παπάς, ηγήθηκε αυτού του κλιμακίου των στελεχών της αντιπολίτευσης. Πάμε να δούμε περισσότερα στο βίντεο το οποίο ακολουθεί. Επίσκεψη και περιοδία στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία στην κεντρική και νότια Κέρκυρα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλής τον Νίκο Παπά, τομεάρχη υποδομών και μεταφορών της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρώην υπουργό και τον Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη, αναπληρωτή τομεάρχη εσωτερικών. Το κλιμάκιο συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων Μεροπηδρέου και τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας Κωνσταντίνο Λέση. Το πρόγραμμα των περιοδιών μεταξύ άλλων περιλάμβανε τον ποταμό και την Άφρα. Είναι μια εικόνα καταστροφής και σε οικίες. Ο κόσμος έχει δύναμη και υπομονή, έχει δοκιμαστεί με τρόπο ακραίο. Και θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να δοθούν οι αποζημιώσεις και τα 600 ευρώ τα πρώτα και οι 5.000 για τις οικοσκευές και 8.000 για τις επιχειρήσεις, να προβλεφθούν άμεσα οι απαλλαγές από τη φορολογία και να υπάρξει ένα έκτακτο εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει σπίτια κατοικήσιμα και δικαιούται της απόλυτης στήριξης της πολιτείας. Δικαιούνται ακόμα και ειδικών ρυθμίσεων άνθρωποι οι οποίοι θα χρειαστεί λόγω αυτής της καταστροφής να επιστρέψουν για να εργαστούν στον τόπο τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με τα στελέχη του θα παρακολουθεί τις εξελίξεις καθημερινά, θα επισκέπτονται τα στελέχη μας σχεδόν σε καθημερινή βάση τα σημεία, θα ενημερώνονται για την πορεία των εξελίξεων σε σχέση με την καταβολή των αποζημιώσεων και εμείς βεβαίως σε πολύ λίγες εβδομάδες θα επιστρέψουμε για να μην χαθεί από το φως της δημοσιότητας αυτό που συνέβη και για να μην υποτιμηθεί η ανάγκη να δοθεί η απαραίτητη στήριξη. Δυστυχώς η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Τι να πρωτοπούμε, να πούμε στους ανθρώπους που τα σπίτια τους έχουν γίνει πλέον μη κατοικήσιμα και έχουν, όπως είπε και ο κύριος Παπάς, πολύ απλά αιτήματα ανθρώπινα, τα οποία πρέπει εμείς επιτέλους να δείξουμε ως πολιτεία ότι είμαστε από πάνω και τα καταλαβαίνουμε, τα κατανοούμε, τα φουγκραζόμαστε και κάνουμε κάτι για αυτά για να τα λύσουμε. Εδώ η επιχείρηση έχει πάθει τεράστια συμφορά και είναι άλλες εκατοντάδες όλη την Κέρκυρα. Πρέπει επιτέλους η πολιτεία να δείξει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά. Δεν συγχωρούνται πλέον καθυστερήσεις, δεν συγχωρούνται αβελτηρίες. Εδώ θα είμαστε εμείς να βοηθήσουμε από, το δικό μας, από τη δική μας την πλευρά. Γιατί οι κάτοικοι έχουν τρομερή ανάγκη. Η πολιτεία έχει τα θεσμικά εργαλεία, πρέπει να έχει τα οικονομικά εργαλεία και την οικονομική βοήθεια και πρέπει αυτά να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα και στην Κέρκυρα και φυσικά και σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί. Γιατί τα βλέπουμε κάθε εβδομάδα, δεν ξέρουμε πού να επισκεφθούμε, τι να κάνουμε και τι να πρωτομαζέψουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει η αντίδραση που πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι, γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ, τη βλέπουμε καθημερινά.
Και πράγματι το θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι μεγάλο, τεράστιο. Ίσως είναι αυτό το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε και θα ζήσουμε μαζί του και οι γενιές οι οποίες ακολουθούν. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τους δύο βουλευτές αντιπολίτευσης, οι οποίοι μίλησαν και αυτοί σήμερα στο Start και τη Σοφία Καρύδη. Περιηγήθηκαν και αυτοί από άκρο σε άκρο το νησί της Κέρκυρας, εκεί που υπήρξαν τα προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε και τον Αλέκο Αυλονίδη και τον Δημήτρη Μπιάνκη στις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει. Ήταν απολύτως επιβεβλημένη η παρουσία του κλιμακίου του κόμματός μου από την Αθήνα. Ο πρώην Υπουργός Υποδομών, ο Νίκος ο Παπάς, και ο Τομεάρχης σήμερα, αλλά και ο κ. Χατζηγιαννάκης, βουλευτής της Εύβοιας και αναπληρωτής του Μεάξης Εσωτερικών, ήταν το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό που με τον ερχομό του θα διαπιστώσει και διαπιστώνει συνεχώς το τι ακριβώς συνέβη στην Κέρκυρα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ειδικά εδώ στον ποταμό που βρισκόμαστε, είναι απολύτως βέβαιο και τεχνικά επιβεβλημένο να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις. Αφενός μεν στον καθαρισμό του ποταμού, ειδικά της όχθης του, εκβάθυνση της όχθης, αλλά σε κάθε περίπτωση τεχνικά επιβεβλημένη είναι η αφαίρεση της γέφυρας. Εγώ τάσουμε, αν και δεν είμαι τεχνικός, τάσουμε υπέρ της αφαίρεσης της γέφυρας, διότι η γέφυρα είναι εκείνη η οποία δημιουργεί το πρόβλημα δια του φραγμού της στα δύο στόμια που έχει, με αποτέλεσμα να συμπιέζεται όλο το νερό και να πλημμυρίζει ευρύτερη περιοχή. Ολόκληρη περιοχή, δεξιά και αριστερά του ποταμιού, έγινε ποτάμι. Με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο νερό όχι μόνο τα σπίτια τα οποία είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού, υπόγεια, αλλά και όροφοι. Μιλάμε 1-1,5 μέτρο εδώ πίσω μας στο σπίτι αυτό έχει δεχθεί νερά και καταβυθίστηκε κατά 1,5 μέτρο. Έχετε αντιληφθεί, καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Και σήμερα η εικόνα δείχνει την τελείως διαφορετική. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Ένα άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν βλέπω από την κυβέρνηση καμία παρουσία. Έχουμε παρελάσει όλοι μας από τον τόπο της καταστροφής. Ένας υπουργός, ένας υφυπουργός να κάνει μια σύσκεψη με την περιφέρεια, με τους δημάρχους, πού είναι? Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης όσον αφορά την οργάνωση της πολιτικής προστασίας, τεράστιες οι ευθύνες είναι και στον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας και συζητάμε σήμερα και μου παίρνετε αυτή τη συνέντευξη δίπλα από το ποτάμι. Και το ποτάμι της Κέρκυρας είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτή η κατάσταση είναι απελπιστική, γι' αυτό βλέπετε και την αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής, των κατοίκων του ποταμού συνολικά. Ερώτηση προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών, Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών, κατέθεσε ο βουλευτής Κέρκυρας του Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάγκης με θέμα. Οι γερασμένες υποδομές της Κέρκυρας έχουν καταστραφεί μετά τη θεομηνία. Ποιο το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα? Οι όποιες γερασμένες υποδομές υπάρχουν στην Κέρκυρα δεν άντεξαν. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Η εκτελεστική εξουσία όμως είναι απούσα. Υπάρχει ανάγκη για άμεση παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας. Η Κέρκυρα, το νησί μας, χρειάζεται άμεση και δυνατή χρηματοδότηση. Πρέπει να στηρίξουμε τους κατοίκους αυτού του νησιού. Πρέπει να στηρίξουμε τους επαγγελματίες που έχασαν τις περιουσίες τους. Πρέπει να στηρίξουμε την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε γρήγορα να σχεδιάσουν και να αποκαταστήσουν τις τεράστιες ζημίες που έχει υποστεί το νησί μας. Δεν υπάρχει πλέον καιρός για λύσεις του ποδαριού. Πρέπει να απαντήσουμε άμεσα στα προβλήματα. Βλέπετε, οι κάτοικοι μόνοι τους παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Σήμερα οι κάτοικοι του ποταμού, που δεν αντέχουν πλέον αυτή την κοροϊδία τα τελευταία πολλά χρόνια με τη γέφυρα στη συγκεκριμένη περιοχή, αντέδρασαν. Αύριο κάποιοι άλλοι. Όλες οι περιοχές της Κέρκυρας, ο ποταμός, η Άφρα, Μεσογγή, οι Μπενίτσες, ζητούν άμεσα παρεμβάσεις. Τόσο από την τοπική κοινωνία, τόσο από τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και από την εκτελεστική εξουσία. Τα προβλήματα είναι δίπλα μας. Χρόνο δεν έχουμε πλέον. Πρέπει άμεσα να αντιδράσουμε. Ζητάω άμεση χρηματοδότηση για τις υποδομές της Κέρκυρας και άμεση στήριξη των Κερκυραίων επιχειρηματιών και κατοίκων αυτού του νησιού. Τα προβλήματα είναι πολλά. Η ζημιά που άφησε πίσω η κακοκαιρία είναι τεράστια. Το αύριο είναι πολύ κοντά και φαίνεται ότι δεν είναι, έχουμε και τους καλύτερους ιονούς απέναντί μας. Πρέπει να αντιδράσουμε. Γι' αυτό το λόγο και εγώ με τη δική μου δυναμική κατέθεσα αυτή την ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, προκειμένου να γνωστοποιήσουμε στην κεντρική εξουσία τα τεράστια προβλήματα. Δεν είναι δε τυχαίο
που ούτε καν την τιμή δεν μας έκαναν, κάποιο κυβερνητικό, αν θέλετε, κλιμάκιο, να έρθει να επισκεφθεί την Κέρκυρα. Ας ελπίσουμε ότι θα μεταφερθούν πάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες και τα πρέπει για τις υποδομές αυτού του νησιού και για την κοινωνία μας. Υποβρύχια χρειαζόμασταν πάντως τις προηγούμενες μέρες. Και καλησπέρα, Κυριάκο. Ο Κυριάκος Μάνης εδώ. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ στους τηλεθεατές μας. Φαντάζομαι και εσύ το έχεις δει στην αίθουσα Σύνταξη. Έρχεται, λέει, ένα κυβερνητικό κλιμάκιο εκτός απρόοπτου την Τετάρτη στο νησί υπό τον κύριο Στυλιανίδη για να δουν από κοντά το μέγεθος των ζημιών. Είναι το κυβερνητικό κλιμάκιο που έπρεπε να έρθει λίγες ώρες μετά την καταστροφή, Σάββατο, την Παρασκευή, με το Super Puma που ανακοίνωσε και διατυμπάνιζε στα social media ο κύριος Γκίκας, με εντολή του υφυπουργού ή μάλλον του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Φλόρου. Ήθιστε σε αυτή τη χώρα σε πανδημίες, καταστροφές, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πρώτα να σπέβδει το κυβερνητικό κλιμάκιο και μετά να ακολουθούν κλιμάκια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παγώστε λίγο αυτό το πλάνο. Προφανώς καθυστέρησε με τον Κυριάκο, το έχουμε δει, ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, διότι έχουν κάτι σημαντικό να εξαγγείλουν. Ελπίζω. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ναι. Αν θέλουν μόνο να βοηθήσουν την Κέρκυρα, διότι από ενδιαφέρον χορτάσαμε, είναι να εκδώσουν άμεσα μια κία για τις καταστροφές στο νησί, που να αποτυπώνει με κάθε λεπτομέρεια ποιοι, πώς και πότε αποζημιώνονται τάχιστα. Αλλιώς ο κόσμος θα βγάζει φωτογραφίες, καλούν η περιφέρεια και οι δήμοι, βγάλτε φωτογραφίες, τραβήξτε βίντεο και αναμείνατε στο ακουστικό σας. Και όλα αυτά τα πράγματα από τις επιχειρήσεις, από τα σπίτια, τα διαλυμένα, που οι άνθρωποι δεν έχουν πού να σταθούν, δεν θα τα μαζέψουν κάποια στιγμή? Δεν θα βγάλουν τα λασπόνερα? Δεν θα προσπαθήσουν να σώσουν οτιδήποτε αν σώσετε? Δεν θα τα πετάξουν? Έτσι. Πόσο να περιμένουν? Ακριβώς. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση όμως κάτι ακόμη. Βλέπουμε πίσω την εικόνα αυτού του αρχιτεκτονικού μνημείου της πηγής στο Κομπίτσι, που δημιουργείται, κατασκευάζεται και επισκευάζεται αργότερα στην πορεία του χρόνου, αλλά δημιουργείται τα χρόνια της ενετικοπρασίας. Είδες, άκουσες, έμαθες κάποιον σήμερα ή κάποιαν να αναφέρεται συγκεκριμένα για αυτή την καταστροφή στην πολιτιστική μας κληρονομιά? Το αρμόδιο, το Υπουργείο Μόνο τα σπίτια και οι επιχειρήσεις το Υπουργείο είναι πολιτισμού. Το ζήτημα. Το Υπουργείο Πολιτισμού. Η όλη εικόνα κάνει το γύρο της χώρας, διότι είναι και πάρα πολύ έντονη και λόγω των χρωμάτων και της αισθητικής του. Και η κυρία Λίνα Μερδόνη, υπουργός του πολιτισμού, τουρισμού πήγα να πω. Για τουρισμό ήταν και αυτή στην Ελβετία, ναι, με την κυρία Κράτσα. Εντάξει, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Πάντως εμφανίστηκε η κυρία Ιδραίου. Κυρία Ιδραίου, από το Σάββατο είχε κάνει. Ναι, αλλά εμφανίστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκροτημένα, Σάββατο, ναι, με συνεντεύξεις, με φωτογραφικό υλικό. Εντάξει, αφού ήταν από το Σάββατο στην πρώτη γραμμή. Έχει κάνει δηλώσεις και το Σάββατο. Δεν χρειαζόταν σήμερα να ανακοινώσει τη δράση και τον απολογισμό της. Εντάξει, έγινε και ένας υπολογισμός από τις υπηρεσίες. Εγώ ξέρω ότι όπου γάμος και χαρά, ναι, μας καλούν να πάμε. Και όπου καταστροφές, πηγαίνουν μόνοι τους με τους επικοινωνιολόγους τους και τους συνεργάτες στη Γιάλα, ελεγχόμενες φωτογραφίες και βίντεο, και μην ακουστεί κάτι που είπαν οι κάτοικοι, μια διαμαρτυρία, μια γκρίνια, ένα παράπονο. Αστειεύεστε? Να διαρρεύσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή εκπέμπουν ηκεσία. Και τα υπόλοιπα θα τα δουν. Εδώ με πήρανε από το Γαρούνα μια γυναίκα απελπισμένη. Είναι κλειστός ένας δρόμος και δεν μπορεί να φτάσει 5 μέρες τώρα στους γονείς της, που είναι ηλικιωμένοι και είναι και εγκλωβισμένοι και δεν έχουν αγαθά να τα βγάλουν. Φάρμακα. Το καταλαβαίνεις. Μας περιγράφουν μια διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα. Εφανώς. Εγώ δεν βλέπω μηχανήματα, τσάπες, μπουλντόζες να επιχειρούν μέχρι να έρθει η επόμενη κακοκαιρία. Το Σαββατοκύριακο. Να μαζέψουν ό,τι γίνεται από την Καβαλάρενα πίσω από το. Από την Κορέξπο, να δούμε τι έγινε εκεί πέρα. Γιατί καταστράφηκε ο άνθρωπος. Στον ποταμό επίσης. Δεν καταστράφηκε μόνο αυτός. Και άλλοι. Αλλά η ζημιά στη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι τεράστια. Και η Καβαλάρενα δεν θα έπρεπε να πλημμυρίζει. Και βεβαίως. Διότι η αδυναμία ή η ανικανότητα ή τέλος πάντων ανετοιμότητα αποδεικνύεται από τη συνδρομή που ζήτησε ο Ζορμπάς από τις τεχνικές υπηρεσίες του στρατού με μηχανήματα και προσωπικό. Ενώ μας έλεγαν 42
βαρέα μηχανήματα stand-by εργολάβων ιδιωτών εν ώψη της Αθηνάς και του Μπάλου. Δουλεύουν, αλλά ναι, χρειάζονται και μας δουλεύουν, Σπύρο μου. Γιατί? Μας δουλεύουν. Γιατί? Άνοιξαν τους δρόμους, ναι. Άνοιξαν την Κέρκυρα που κόπηκε στα δύο, το κεντρικό οδικό δίκτυο, και άνθρωποι είναι ακόμα αποκλεισμένοι και δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Η λάσπη στα ορεινά χωριά ακόμα δεν έχει φύγει. Βγάζουμε το φτιάρι αντί να φέρουν ένα μικρό φορτωτάκι να σκάβει. Μάλιστα. Είναι απελπισμένοι. Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Θα έχουμε τον Νίκο Παπά απόψε. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα διαφορετικό, λίγο πολύ όμως είναι στο ίδιο μοτίβο. Είναι η Γενική Συνέλευση των Κατοίκων της Παλιάς Πόλης. Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε τους κατοίκους της Παλιάς Πόλης σε αυτή την Γενική Συνέλευση με σκοπό και στόχο να επικαιροποιηθεί η εμπιστοσύνη σε μια διαπραγμάτευση που έχει με το Δήμο της Κέρκυρας για την περίφημη εκείνη Επιτροπή Διαβούλευσης για τα θέματα της UNESCO. Με λίγα λόγια, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση, τη ζωή και την πραγματικότητα της Παλιάς Πόλης. Περισσότερα στο βίντεο. Είναι για να ζητήσουμε μία νοπή εντολή και έγκριση από το ανώτατο όργανο του Συλλόγου μας, που είναι ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας, να ζητήσουμε μία νοπή εντολή και από το ανώτατο αυτό όργανο για τρία θέματα. Mm-hmm. Εν όψη και της συνάντησης και της διαβούλευσης, της συνεδρίασης, της επιτροπής αυτής. Να ρωτήσω, κύριε Ολυμπία, συγγνώμη που ρωτώ, αν γνωρίζετε, θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση, γιατί εδώ ο κόσμος καίγεται και κυριολεκτό. Η κατάσταση που επικρατεί είναι εκτός ορίων με βάση τις καταστροφές που καταγράφουμε. Μου κάνει εντύπωση αν θα γίνει αυτή η συζήτηση όταν έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Ναι, δεν γνωρίζω. Και προφανώς δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Είπα, μήπως σας έχουν ενημερώσει, μήπως έτσι κάτι υπήρξε ως... Ενημερωσιαζόμαστε όμως με ένα πλάνο. Ναι, και καλά κάνετε εσείς, έχετε δίκιο. Και τα θέματα τα οποία εφέραμε στην Γενική Συνέλευση για έγκριση είναι τρία. Το πρώτο είναι η έγκριση των παρατηρήσεων που έχουμε κάνει σαν σύλλογος και αφορούν την τροποποίηση και συμπλήρωση του κανονισμού αστικής λειτουργίας, που είναι το κύριο αντικείμενο συζήτησης την Τετάρτη. Επίσης την έγκριση των θέσεων του Συλλόγου μας που αφορούν όλα τα προβλήματα της Παλιάς Πόλης και το κυκλοφοριακό με τις θέσεις στάθμευσης. Βέβαια. Και τρίτο και κυριότερο, να εγκρίνει το Σώμα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το πώς θα χειριστεί το θέμα όλο αυτό στην Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στην επιστολή μας προς τη Δήμαρχον. Μάλιστα. Το η οποία είναι η εξής. Λέμε ότι στη Δημοτική Αρχή, ότι με τη σημερινή μορφή της η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι αναρμόδια να γνωμοδοτήσει για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας ή για οτιδήποτε άλλο θέμα της Παλιάς Πόλης, όπως είναι δομημένη η Επιτροπή Διαβούλευσης με 70 φορείς και ιδιώτες, ιδιώτες πολίτες, για τα θέματα της Παλιάς Πόλης που είναι ένα μνημείο της UNESCO. Και καλούμε κάθε υπεύθυνον ή αρμόδιο που προκύπτει από τη συμφωνία της χώρας μας, συμφωνία ένταξη στην UNESCO, να ενεργοποιήσει την Επιτροπή Φορέων, Επιτροπή Φορέων της Παλιάς Πόλης, ναι. Επιτροπή Φορέων του Μνημείου, όπως προκύπτει από το περιληπτικό σχέδιο διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης των ιστορικών πόλεων, το φορέα διαχείρισης θα έπρεπε να μετέχουν οι εξής: οι αρχές και ιδρύματα υπεύθυνα για τη διατήρηση της παγκόσμιας αξίας του μνημείου, και δεύτερο και το κυριότερο, φορείς που συνιστούν την καθημερινή ζωή της πόλης και την τοπική κοινωνία. Αυτά. Άρα, τι ζητούμε εμείς? Μια επιτροπή ολιγομελή από τους φορείς του μνημείου, και όταν λέμε μνημείο, ποιο είναι ενταγμένο στην UNESCO? Είναι το ιστορικό κέντρο. Η αρχαία, η παλαιά πόλη της Κέρκυρας. Ναι. Και η ζώνη ανάσχεσης, η οποία είναι τη βάση και των αρχών της UNESCO, είναι συνυφασμένη mm-hmm. με την παλιά πόλη. Και η ζώνη ανάσχεση είναι από το Μόρεπο μέχρι το μέχρι κάτω το λιμάνι, το νέο λιμάνι. Κυρίες και κύριοι, τώρα ένα παράθυρο στην κεντρική δισκογραφία. Ζυμώσεις πολύ έντονες, με τον Γιώργο Παπανδρέου να είναι έτοιμος να πέσει στη μάχη των εσωκομματικών εκλογών στο κίνημα αλλαγής. Ενώ την ίδια ώρα η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται με αυτές τις αμφίρροπες καταστάσεις στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχει πάρει τη σκυτάλη των προκλήσεων ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Τατάρ. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο.
Στον ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ πέρασε η σκυτάλη των τουρκικών προκλήσεων. Σε δηλώσεις του έκανε λόγο για τουρκική κυριαρχία από το Αιγαίο μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα ο κύριος Τατάρ ανέφερε: «Στον αγώνα στην Ανατολική Μεσόγειο υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα, στα γαλάζια νερά, όπως και στις έρευνες υδρογών ανθράκων. Για την κυριαρχία μας από το Αιγαίο μέχρι και τον κόλπο της Αλεξάνδρειας, στη γαλάζια πατρίδα, στους εθέρες, όταν τα δούμε όλα αυτά μαζί με την Τουρκία, καταλαβαίνουμε ότι η παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο είναι σημαντική για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων. Όπως και η τουρκική δημοκρατία της Βόρεια Κύπρου είναι σημαντική για την ασφάλεια της Τουρκίας». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε το Σάββατο και ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, με δηλώσεις περί τουρκικής Κύπρου από το 1571. Σαφώς προς την κατεύθυνση της παραμονής στην Κούρσα για την ηγεσία δείχνουν από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη μετά τη συζήτηση με τον Γιώργο Παπανδρέου το μεσημέρι της Δευτέρας. Όπως τονίζεται από συνεργάτες του Ευρωβουλευτή, ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε σε καλό κλίμα με τον Γιώργο Παπανδρέου, αναγνωρίζοντας το ρόλο του πρώην Πρωθυπουργού σε κρίσιμες στιγμές για τη χώρα και υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας της παράταξης. Η διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας, ωστόσο, αφορά την επόμενη μέρα του κινήματός μας. Αφορά το μέλλον της παράταξης και της χώρας. Η ανανέωση είναι πολιτικό και κοινωνικό αίτημα και βασική προϋπόθεση για την αναγέννησή μας, σημειώνεται επίσης. Η παραπάνω διατύπωση παραπέμπει με σαφήνεια στο ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν σκοπεύει να αλλάξει τα πλάνα του ως προς τη διεκδίκηση της ηγεσίας. Κατά πληροφορίες πάντως, δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα ευθέως από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ήταν ωστόσο κάτι που συζητείται τις τελευταίες ημέρες εντός των κομματικών τυχών, όπως και για όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους. Σε κάθε περίπτωση, εξ αρχής από την πλευρά του Ευρωβουλευτή απέρριπταν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Από την πλευρά του, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Παπανδρέου, σημείωσε ότι ως υποψήφιος πρόεδρος θα αξιολογήσει τυχόν νέα δεδομένα, εφόσον αυτά προκύψουν. Όπως ανέφερε, σήμερα είχα μια αγώνιμη συζήτηση με τον πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για τη διασφάλιση της ενότητας και της μέγιστης δυνατής συμμετοχής στις διαδικασίες για την ανάδειξη ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής. Ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής, θα ενημερώσω την πρόεδρο Φόφη Γεννηματά. Ως υποψήφιος πρόεδρος θα αξιολογήσω τυχόν νέα δεδομένα, εάν και εφόσον αυτά προκύψουν, πάντα με γνώμονα, το συμφέρον της παράταξης και της Ελλάδας. Η υποψηφιότητά μου μετά την απόσυρση της Προέδρου για λόγους υγείας τέθηκε για να προσθέσει αξία και δυναμική στη στρατηγική της αυτόνομης πορείας με σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα που διαμορφώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Η Εθνική Στρατηγική για την Ασφαλή Πορεία της Πατρίδας μας και το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο για το νέο πρότυπο ανάπτυξης και ζωής, προκειμένου να γίνουν πράξη, πρέπει να συνοδευτούν με ένα πολιτικό σχέδιο επανασύνδεσης του κινήματος με την κοινωνία και τις λαϊκές δυνάμεις. Το σχέδιο και η πίστη μας στη νέα αλλαγή αποτελούν την καλύτερη τιμή για την επέτειο της ιστορικής νίκης του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτωβρίου 1981. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ενώ τα σενάρια περί καθόδου του κυρίου Παπανδρέου έχουν φουντώσει, ο ίδιος με ανάρτησή του μίλησε για νέα αφετηρία με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων από την πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις, θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανή η είσοδος του κυρίου Παπανδρέου στην κούρσα με την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποφάσεών του. Πάντως να παραμένει ερωτηματικό. Η ανάρτηση του αυτή εξελίχθη από αρκετούς ως προαναγγελία υποψηφιότητας. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Παργινός είναι μαζί μου. Να κάνουμε τον Γιάννη ένα γρήγορο σχόλιο αυτής της τρέχουσας ειδησιογραφίας. Είναι τα βλέμματα, καλησπέρα Γιάννη, στραμμένα στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος θα διαβεί το Ρουβίκον από τα μόδη, δηλαδή θα θελήσει τελικά να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Όπως επιμένουν οι πληροφορίες και οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ, ναι, του Κινάλ Παύλα Πασόκ, ήδη το κίνημα με τις ενέργειες του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου έχει χωριστεί στα δύο. Και εξηγώ ευθύς αμέσως. Μάλιστα. Ο Γιώργος Παπανδρέου ουδής αμφισβητεί ότι αντιπροσωπεύει το παλιό παπανδρικό DNA του Κινάλ ή του Πασόκ. Θέλει συζήτηση γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η αναγνώση. Είναι ορισμένοι οι οποίοι, ναι, πραγματικά δένονται με αυτό το όνομα, όπως στη, ναι, Νέα Δημοκρατία, κατά αναλογία και αντιστοιχεία, ναι, δένονται πολύ με το DNA του ονόματος Καραμανδί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτόματα όμως υπάρχουν οι νεότεροι γενιά των στελεχών του Πασόκ, είτε αυτά τα στελέχη θέλουν να στρίψουν το τιμόνι προς τα δεξιά, είτε προς τα αριστερά, αναμφίβολα και οι δύο αυτές τάσεις
διαφέρουν κατά πολύ από την τάση όπου ακολουθεί τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι η περίπτωση κατά την οποία ο Γιώργος Παπανδρέου θέσει υποψηφιότητα και εκλεγεί πρόεδρος, οι άλλοι αποχωρούν. Το ίδιο θα συμβεί και αν εκλεγεί κάποιος από τη νεότερη γενιά. Τώρα τι λέγεται στο παρασκήνιο? Ότι οι τελευταίοι υποψήφοι, δεν θέλω να πω ονόματα, παίζουν αν θέλεις το παιδί του Παπανδρέου ή παίζουν το λαγό του Παπανδρέου ή εν πάση περιπτώσει θα εκτοπιστούν από μια νέα υποψηφιότητα από Παπανδρέου. Τι απ' όλα θα συμβεί? Κοντός του Σταθμός Αλληλούια. Και την ίδια ώρα η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται και επιπλέον, Γιάννη, είδες πριν από λίγο φαντάζομαι μια δημοσκόπηση που έβγαλε το Open, ναι, η Σάλκο. Όπου, ναι, δεν είναι θέμα αν έχει μικρύνει η διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Έχει μικρύνει 10 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία αγωνιούσα, φοβισμένη. Όταν 80% αγωνία για το οικονομικό της μέλλον. Ναι, και εκεί, όταν λέμε όχι εκεί, απόμακρο, όχι μακρινό μέλλον, ο χειμώνας που έρχεται. Βέβαια. Ας μην ξεχνάμε, Σπυρό Ζηνιάτη, γρήγορα, ότι η Ελβετία βρίσκεται σε πραγματικά ενεργειακή κρίση μεγάλη. Ναι. Ας μην ξεχάσουμε ότι η Αλιτάλια, η περίφημη εταιρεία αεροπορική της Ρώμης, κλείνει. Ας μην ξεχάσουμε ότι η ίδια η Γερμανία, η οποία έχει λιγότερες ανάγκες... Καλό βράδυ, Γιάννη. ...είναι συνδημιουργός του βόρειου αγωγού ενέργειας, δεν έχει τόσα προβλήματα, αλλά κλείνει η εργοστάσια της Όπελ και αναστέλει τη λειτουργία εργοστασίας. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε που είσαι μας. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την καταγράψαμε, την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο θα πούμε πολύ περισσότερα για την Κέρκυρα του θρήνου, του πόνου και της καταστροφής. Σε πολύ λίγα λεπτά στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά υπηρωτικά τμήματα, αναμένονται την Τρίτη, σύμφωνα με το μέτεο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πιο αναλυτικά, αύριο αναμένονται νεφώσεις, πυκνότερες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα υπηρωτικά με πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Στην Κέρκυρα τώρα αίθριος θα είναι ο καιρός και λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν από τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 2 μποφόρ δυτική-βορειοδυτική, ενώ στα πελάγια έως 6 μποφόρ.